Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε στον Εύρο και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με το βούλγαρο ομολογό του Ιβάν Ντερμετζίεφ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης λίγο μετά τις 11.30 το πρωί της Τετάρτης και αφού συζήτησαν για περίπου μία ώρα, προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις. Καλημέρα. Добрый день. Welcome. Приятно видеть. Ну, даже приятно да се видим тук на така приятелска територия. На мен и на Брифума Ево, семья Филики и семья Периохи. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην Ελλάδα. Αλεξανδρούπολη, Πέρτσια. Η σχέση μας είναι όχι απλώς φιλική, είναι αδερφική. Наши отношения са не само приятелски, но братски. Είμαστε φίλοι και συμμάχοι. Ние сме приятели и съпружници. Και μαζί υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των δύο χωρών μας, των δύο λαών και το διεθνές δίκαιο. И заедно поддържаме нашите интереси на двете страни и на международното право. Така, благодаря за поканата. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε, ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Βουλγαρίας και Υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντερμετζίεφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ελλάδας όσον αφορά τις διαδικασίες για την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν, αλλά και τη συνεργασία των δύο χωρών προκειμένου να περιοριστεί το κύμα των μεταναστών. Уважаеми господин министър, уважаеми представители на медиите, със задоволство бих искал да изтъкна, че проведохме един много приятелски и много полезен разговор. Аксиотиме кирие и поргие, аксиотиме екпросопи тон мидио, са исела на сас по ме мегали ευχαρίστηση, оти канаме мия поли ωραία συζήτηση. Антикимено της συζήτησής μας ήταν βασικά δύο θέματα. Η επιθυμία της Βουλγαρίας να ενταχθεί στο χώρο του Σέγγεν και η διαδικασία που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τις δύο χώρες μας στην παράνομη μετανάστευση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος με τη σειρά του δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού των δύο χωρών, προκειμένου να προασπίσουν από κοινού το διεθνές δίκαιο, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ανθρώπινη ζωή. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον συνάδελφό μου, Υπουργό της Βουλγαρίας, και επιλέξαμε να συναντηθούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μεταξύ άλλων, γιατί η Ελλάδα και η Βουλγαρία αντιμετωπίζουμε μία πολύ σημαντική κοινή πρόκληση. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία έχουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία, τα οποία είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, θα έλεγα είναι γενικότερα τα σύνορα του δυτικού κόσμου με την Τουρκία, και δυστυχώς όλο το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μία οργανωμένη επιχείρηση εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων, των παράνομων μεταναστών, η οποία εξελίσσεται και στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Η συνάντησή μας εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας μας και συντονισμού των προσπαθειών μας, προκειμένου να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο, να προασπίσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Επιπρόσθετα, ο κύριος Θεοδωρικάκος επανέλαβε την αποφασιστικότητα με την οποία η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει τη φύλαξη των συνόρων της για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναφορικά με το κύμα των προσφύγων και τόνισε ότι με τη στήριξη και τη συνεργασία των Βούλγαρων φίλων μας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα υπάρξει μια πιο αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων μας. Μέσα από όλα τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο Εύρος δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σύνορο, αλλά είναι και το σύνορο μεταξύ του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής από εδώ και της εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων από την άλλη πλευρά. Είναι ένα σύνορο ανάμεσα στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ανάμεσα στην καταπάτησή του διεθνούς δικαίου από την άλλη πλευρά. Εμείς συνεχίζουμε, ενισχύουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα την φύλαξη των συνόρων μας με όλους τους δυνατούς τρόπους. Προχωράμε στην κατασκευή του φράχτη κατά μήκος όλου του ποταμού Εύρου.
Αυξάνουμε τα ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης. Συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας, πάντοτε με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και πάνω απ' όλα, οι Έλληνες ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, όπως το έχουμε κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, με τη στήριξη και τη συνεργασία και των Βουλγάρων φίλων μας. Κλείνοντας τις κοινές δηλώσεις, ο Ιβάν Δερμετζίεφ αναφέρθηκε και στη συνεργασία που θα ακολουθήσει των δύο χωρών για την πάταξη του κυκλώματος των διακινητών που δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες. Συζητήσαμε με τον συνάδελφό μου και το ζήτημα για την εξολόθρευση των διασυνοριακών ομάδων εγκληματικών που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση. Ιβιάρβαμ, че ако засилим взаимодействието си в тази насока, до голяма степен ще отхлабим натиска по нашите граници. Και πιστεύω ότι αν σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας, θα μπορούμε να μειώσουμε την πίεση στα σύνορά μας. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνάντησης στην Αλεξανδρούπολη, οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν αυτοψία στο φράχτη στην περιοχή των Φερών, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση, μέσω της συνεργασίας των δύο χωρών, θα είναι κοινή υπόθεση.